παρακολουθεί αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Εμιλία, κυρίες και κύριοι, από το Συνεδριακό Κέντρο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 4 το απόγευμα η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Μπορούμε να πούμε πως ίσως να είναι και η πιο κρίσιμη συζήτηση από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς αυτή τη φορά το ενδεχόμενο καταψήφισης του προϋπολογισμού είναι πιο ορατό από ποτέ. Να αναφέρουμε πως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βήμα ο τελευταίος ομιλητής. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ενώ όσοι έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής έχουν κάνει εκτενείς αναφορές στο σκάνδαλο που σχετίζεται με τα χρυσά διαβατήρια, αλλά και στην πανδημία του κορονοϊού. Τώρα, Εμιλία, μια σημαντική εξέλιξη είναι αυτή που σχετίζεται με το ΕΛΑΜ, το οποίο έχει ξεκαθαρίσει πως τελικά θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, το οποίο έχει στην διάθεσή του 2 ψήφους. Φυσικά, να πούμε πως ο πρόεδρος του κόμματος ξεκαθάρισε πως η ψήφος αυτή δεν είναι σανίδα σωτηρίας για την κυβέρνηση Αναστασιάδη, αλλά είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης προς τον λαό, ο οποίος δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή, και μπορούμε να παρακολουθήσουμε και ένα σχετικό απόσπασμα. Ναι, πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Χρήστου. Λάθος ώρα επέλεξαν ορισμένοι να περάσουν στην αντιπολίτευση. Τόσα χρόνια ήσασταν επίσημα ή ανεπίσημα στην κυβέρνηση. Και τώρα εμφανίζεστε εν μέσω προφανών συνθηκών που διανύουμε, έτοιμοι να μπλοκάρετε τη λειτουργία της κρατικής μηχανής. Απαντήστε μας όμως, γιατί όλα αυτά τα χρόνια υπερψηφίζατε τον κρατικό προϋπολογισμό? Μήπως η διαφθορά στην Κύπρο γεννήθηκε το 2020? Άρα, Κωνσταντίνα, κρατάει το κυβερνητικό στρατόπεδο 2 ψήφους μέχρι στιγμής. Πάμε να δούμε όμως γενικότερα πώς διαμορφώνονται τα πράγματα και οι ισορροπίες στο κοινοβούλιο, για να ξέρουμε τι μας περιμένει την Πέμπτη που θα είναι η ψηφοφορία. Όπως είπες και εσύ, Εμιλία, πρόκειται για ένα θρίλερ μέχρι και την τελευταία στιγμή. Όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα οι ισορροπίες και με τις 2 ψήφους του ΕΛΑΜ, υπέρ του προϋπολογισμού τάσεται ο ΔΣ με 18 ψήφους και το ΕΛΑΜ με άλλες 2. Αναμένεται να πούμε πως η Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων θα ψηφίσει υπέρ με 2 ψήφους, καθώς η μία ψήφος αυτή του κύριου Μουσούτα δεν θα μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς ο ίδιος βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό. Ενώ αναμένουμε πως θα ψηφίσει θετικά και η αλληλεγγύη με 2 ψήφους, τουλάχιστον αυτό έπρατε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε συνολικά υπέρ του προϋπολογισμού έχουμε 24 ψήφους. Και πάμε τώρα να δούμε ποιοι θα ψηφίσουν εναντίον. Είναι οι 15 ψήφοι του ΑΚΕΛ, καθώς ο κύριος Κέτυρος είχε ένα ατύχημα, δεν θα καταφέρει να ψηφίσει όπως όλα δείχνουν. Υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση, ωστόσο εξ όσων γνωρίζουμε είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο αυτό δεν θα του επιτρέψει να παρευρεθεί στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Επίσης, το ΔΙΚΟ θα ψηφίσει εναντίον με 6 ψήφους, καθώς ο Νικόλας Παπαδόπουλος, όπως όλοι γνωρίζουμε, βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό. Οι οικολόγοι με 2 ψήφους αναμένεται πως θα καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Αυτό έπραξαν και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η ανεξάρτητη βουλευτής Άννα Θεολόγου αναμένεται πως θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, και βρισκόμαστε στην απόλυτη ισοβαθμία, μπορούμε να πούμε, καθώς εναντίον έχουμε και πάλι 24 ψήφους. Από αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα πως ρυθμιστικό ρόλο θα έχει η ΕΔΕΚ με 3 ψήφους και η Συμμαχία Πολιτών με 1 ψήφο. Αυτά τα κόμματα θα συνεργαστούν και στις βουλευτικές εκλογές, οπότε είναι πιθανόν να πράξουν το ίδιο, Εμιλία, και στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως όλα δείχνουν. Έχουν όμως οι αρχηγοί τοποθετηθεί. Τώρα, καταλάβαμε περίπου που στρέφονται, που το ζύγι κερδίζει, Κωνσταντίνα. Η ΕΔΕΚ έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος στην ομιλία του τόνισε το θέμα των σκανδάλων στην Κύπρο και δήλωσε όπως κατατεθούν οι φάκελοι για όλα τα σκάνδαλα των τελευταίων ετών ενώπιον της Βουλής, και δήλωσε πως ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι αναπτυξιακός και δεν τους ικανοποιεί, χωρίς να τοποθετηθεί για το τι θα πράξουν τελικά. Ήταν και απόφαση του κόμματος
πως οι βουλευτές θα αποφασίσουν αυτές τις μέρες κατά τη διάρκεια της ψήφισης του προϋπολογισμού. Ενώ ο κύριος Λιλίκας μπορούμε να πούμε πως άφησε και μια ελπίδα υπερψήφισης του προϋπολογισμού, τονίζοντας πως είναι η ώρα της υπευθυνότητας, όπως είπε, και είναι έτοιμος να δείξει υπευθυνότητα, τονίζοντας την ίδια ώρα ωστόσο πως θα πρέπει να δοθούν οι φάκελοι στον Γενικό Ελεγκτή. Κωνσταντίνα, βάλε μια ανωτελεία, γιατί θα μεταφερθούμε τώρα μέσα στο Συνεδριακό Κέντρο. Είναι στο βήμα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, αυτή την ώρα ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα. Θα βάλουμε τα σπαθιά στις θήκες τώρα που κινδυνεύει η χώρα. Χρειάζονται οι πολίτες κατεπηγόντως να μας δουν να διαχειριστούμε τις εξελίξεις, αλλά και τους πολλαπλούς κινδύνους με υπευθυνότητα. Συλλογικά, να παραμερίσουμε τώρα τις οποιασδήποτε προσωπικές ή κομματικές φιλοδοξίες. Να συνεννοηθούμε, και σημειώνω αγαπητέ άντρο, να συνεννοηθούμε πρέπει. Να συνεννοηθούμε λοιπόν, ζητά από την αντιπολίτευση ο Αβέροφ Νεοφύτου, ζητά να μπουν μέσα τα σπαθιά και να υπάρξει τώρα συνεννόηση, συνένεση και ομοψυχία, αν θες, για να μπορέσει αυτός ο προϋπολογισμός, Κωνσταντίνα, να περάσει. Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αβέροφ Νεοφύτου, τι ακολουθεί ή ολοκληρώνεται η συνεδρία για σήμερα? Με την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αβέροφ Νεοφύτου, η οποία θα κρατήσει περίπου 40 λεπτά, ολοκληρώνεται η σημερινή ημέρα και η διαδικασία. Θα υπάρξει αύριο εκ νέου συζήτηση, θα τοποθετηθούν οι βουλευτές από κάθε κόμμα, θα αρχίσει από τις 9 το πρωί και αναμένεται να τελειώσει αργά το απόγευμα. Ενώ την πέμπτη ομιλία θα είναι και η κρίσιμη ψηφοφορία για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021. Όπως είπαμε, είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Εάν καταψηφιστεί ο προϋπολογισμός, θα μπορεί να λειτουργήσει το κράτος για μόλις 2 μήνες μέσω 12 τιμωρίων. Ενώ από εκεί και πέρα, όπως δήλωσαν και οι ίδιοι βουλευτές, βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Και πάμε